Δύο εβδομάδες τώρα περίπου, ότι τη Δευτέρα 25 Ιουνίου. Μεταδίδει τον παλμό της Κρήτης σε χιλιάδες Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα του Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη και μέσω διαδικτύου. Είναι ο Μανώλης Κουρουπάκης, ομογενής της Αμερικής, που ταξιδεύει το νησί ανά την Ιφίλιο με τις μουσικές, τη μετάδοση των ειδήσεων και την περίφημη κριτική διάλεκτο. 20 χρόνια ραδιόφωνο, 20 χρόνια προσπαθώ όχι μόνο τη φωνή της Κρήτης ή τα προβλήματα της Κρήτης ή τις χαρές της Κρήτης, αλλά γυναίκα των Ελλήνων. Βέβαια, όπως λέω όταν κάνω την εκπομπή μου, επειδή σχολιάζω την επικαιρότητα και έχω μουσική, θα ακούσει κάθε και κανένα δεκάλεπτο και ένα κριτικό και λέω πάλι λάθος έκανε το κομπιούτερ, ρε παιδί μου, και έπιασε κριτικό τραγούδι. Και ξέρω ότι τους πειράζω, ότι κάνω καλαμπούρι. Κάθε καλοκαίρι, όπως και χιλιάδες ακόμη ομογενείς, ο Μανώλης Κουρουπάκης επιστρέφει στην Κρήτη. 9 μήνες το χρόνο δεν την αναζητώ την Κρήτη, γιατί έχουμε χτίσει μια δικιά μας Κρήτη. Όταν όμως πιάσει ο Απρίλιος, θυμίζω σαν την Αίγα. Καταλαβαίνουν πολύ τι εννοώ. Δηλαδή, το μυαλό μου είναι συνέχεια στην Κρήτη. Μέσα από την καθημερινή εκπομπή του στον Ελλάς FM, ο Μανώλης Κουρουπάκης επικοινωνεί με τους Έλληνες όχι μόνο της Νέας Υόρκης, αλλά και του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης. Ενώ χάρη στο διαδίκτυο, τα νέα του απόδημου ελληνισμού φτάνουν μέχρι την Κρήτη. Νιώθω χαρά να βγω σε πρωί και να πάρω τα μηνύματα στο Facebook ή στο Messenger που μου στέλνουν ή τα text που κάνω στο τηλέφωνό μου και να μου λένε γεια σου κουμπάρα, γεια σου σύντεκνε, Μανώλη θα ακούσουμε, μια τζικουδιά, ξέρεις, αυτά που λέμε κάθε μέρα. Κρήτες της Αμερικής συναντήθηκαν σήμερα στο Δημοτικό Κήπο των Χανίων σε ένα αντάμωμα με σημείο αναφορά στην αγάπη τους για το νησί. Οι Κρήτες της Αμερικής και γενικά οι Έλληνες της Αμερικής είμαστε παιδιά της Ελλάδος, παιδιά της Κρήτης, ερχόμαστε με όλη μας την αγάπη, σμίγουμε κάθε χρόνο ετησίωση στον κήπο των όμορφο των Χανίων. Είναι πλέον ετήσιο ταξίδι, θα έλεγα μάλλον προσκύνημα, για να πιούμε το νερό της ανθρωπιάς της Κρήτης, του πολιτισμού της, τη ρακή της αντριοσύνης της και να ξανανεώσουμε τις μπαταρίες μας για να ξαναφύγουμε να πάμε σε όλα τα μέρη του κόσμου. Τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει με οι κριτικές αρχές. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να μεταδώσουμε τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης στις επόμενες γενιές, που είναι φυσικά τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Και είμαστε πολύ τυχεροί που καταγόμαστε από την Κρήτη. Αύριο στις 8 το βράδυ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς φιλοξενεί τη μεγάλη συνάντηση των απόδημων Κρητών με τίτλο «Επιστροφή στις Ρίζες». Ψυχή της διοργάνωσης είναι ο Μανώλης Κουρουπάκης. Και απόψε τους γλεντιού θα δουν γλέντι που νομίζουν ότι γλεντάτε εσείς οι κριτικοί. Ελάτε αύριο μωρέ κοπέλια, δηλαδή όπως γλεντάνε και οι νεωρικές οι κριτικοί. Με δικούς μας λιράδες, με δικούς μας χορευτές.